Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Δυστυχώς, άλλη μια τραγωδία στην θάλασσα και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού. Νεκρός αλλοδαπός. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και να σου πω ότι δύο αλλοδαποί ενοικίασαν jet ski και 20 περίπου λεπτά αργότερα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο συνοδηγός εξφενδονίστηκε με αποτέλεσμα να εντοπιστεί αναίσθητος στο νερό από τους ναυαγοσώστες που έφτασαν από το πρώτο λεπτό στο σημείο, τον μετέφεραν στην ακτή και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε και ο θάνατος του. Τώρα να σου πω ότι ο οδηγός του τζέτσκι είναι άφαντος, αφού το εγκατέλειψε, και τώρα η αστυνομία τον αναζητεί. Τον αναζητεί γιατί δεν έχουν στοιχεία. Γιατί όταν είχαν μεταβεί να ενοικιάσουν τον τζέτσκι που βλέπουμε και στα πλάνα μας, ο ιδιοκτήτης των θαλάσσιων σπορτ, Κωνσταντίνα, δεν πήρε ταυτότητες. Και γι' αυτό τον λόγο αυτή τη στιγμή ο ίδιος ο ιδιοκτήτης δίνει την δικιά του κατάθεση στις αρχές. Ραφαέλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον επικεφαλής της Ναυαγοσωστικής Μονάδας Λεμεσού, Πέτρο Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, πέστε μας πώς ακριβώς έγινε η τραγωδία. Καλησπέρα σας. Σύμφωνα με τους ναυαγοσώστες, γύρω στις 5 πολίτης με ιδιωτικό jet ski μπήκε μέσα στον χώρο των λουμένων και φώναζε βοήθεια. Μας είπε ότι έγινε ένα δυστύχημα 600 μέτρα ανατολικά από τον ναυαγοσωστικό πύργο. Αμέσως ο ναυαγοσώστης έτρεξε μαζί του, πήγαν μέσα και τον είδαν ανέσθητον μπρούμητσα στο νερό. Τον ανέσθηταν έξω και ξεκίνησαν τις πρώτες βοήθειες, όπου ακολούθως το ασθενοφόρο τον παρέλαβε και τον πήρε στο νοσοκομείο. Ναι. Ο οδηγός του οχήματος δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Ο οδηγός δεν έχει εντοπιστεί και αυτό το είδαμε γιατί κάποιος πολίτης του είδε τι έγινε ακριβώς και μας ειδοποίησε. Αν δεν μας ειδοποιούσε, πιθανολογώ ότι θα ήταν στο νερό ακόμη ο συγκεκριμένος. Δυστυχώς, είναι ένα από τα δυστυχήματα που γίνονται γιατί είμαστε απρόσευτοι. Εντάξει. Κύριε Αντωνίου, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα. Τις προηγούμενες μέρες προέκυψαν και άλλα θαλάσσια ατυχήματα. Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες? Αυτό που πρέπει να προσέξουν είναι να μην καταναλώνουν αλκοόλ και οτιδήποτε άλλο μπορεί να οδηγήσουν οτιδήποτε. Μάλιστα. Κυρία. Και αυτοί που τα νοικιάζουν να είναι πιο προσεκτικοί σε ποιους τα νοικιάζουν. Πιστεύω αν είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά τα θέματα, δεν θα συμβαίνουν αυτά τα ατυχήματα.